Για όλων των ειδών τα καταλύματα υπάρχει και ο κατάλληλος πελάτης. Στοιχείο, έχουμε καταλύματα που νοικιάζονται αρκετές δεκάδες χιλιάδων ευρώ. Όχι αρκετές δεκάδες, μερικές δεκάδες χιλιάδων ευρώ. Και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Για όλων των ειδών τα καταλύματα υπάρχει ο κατάλληλος πελάτης. Αρκεί να ψάξουμε να τον βρούμε. Εμένα δεν με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μπορεί μια βίλα στην Παρχωριά να έχει 800 ευρώ τη βραδιά. Είναι πολύ πιθανό αν έχει τις κατάλληλες υποδομές και τις παροχές οι οποίες μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετά πρόσωπα, τα 800 ευρώ είναι μια τιμή κανονική για το καλοκαίρι, για μια βίλα. Είπατε για χιλιάδες ευρώ, τι είναι, υπάρχει κάποια τιμή, ας πούμε. Υπάρχουν δύο επαύλεις στον κάμπο, οι οποίες νοικιάζονται ίσως και πάνω από 10.000 ευρώ. Τη βραδιά. Τη βραδιά βέβαια. Αλλά εκεί υπάρχει ένα δίκτυο διεθνούς VIP πελατείας, οι οποίοι άνθρωποι έρχονται incognito με ιδιωτικά αεροπλάνα, δεν τους παίρνει κανείς χαμπάρι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας χωρίς να τους ξέρει κανείς. Αυτά συμβαίνουν και συμβαίνουν και κάθε χρόνο. Πέρσι, ας πούμε, είχαμε εδώ στοιχείο την επίσκεψη ενός σκάφους VIP με άλλο σκάφος συνοδείας με Ρώσους, οι οποίοι είχαν νοικιάσει το σκάφος 650.000 ευρώ την εβδομάδα. 650.000 ευρώ την εβδομάδα. Πλέον εξόδων 759. Δηλαδή υπάρχει τέτοια πελατεία. Μάλιστα. Κακό δεν είναι δηλαδή. Όχι, όχι, είναι πολύ καλό και όσο το νησί παραμένει μη τουριστικό και τέλος πάντων παρθένο, έχει περισσότερες πιθανότητες για τέτοιου είδους πελατεία. Αυτό είναι κανόνας. Μπορεί να οι celebrities να πηγαίνουν στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά οι celebrities δεν είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Οι πολύ πλουσιοί άνθρωποι του κόσμου πάνε σε περιοχές μη τουριστικές. Αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια.